Ποιο μα δεν μου επιτρέπετε. Αν θέλετε στον άλλο καθένα. Επειδή μιλάω. Εγώ δεν σα επιτρέπω να δικαιολογείτε τον Γιώργο Παπανδρέου και τον κύριο Βενιζέλο. Παρακαλώ. Σεβάστηκα όταν μιλάτε. Δεν το είδα να το σεβαστείτε. Δεν σέβεστε. Τα γράμματα φεύγουν και πλακώνεστε για διαδικαστικά. Συνεχίστε. Μιλάω για τις μεταρρυθμίσεις που κάναμε μετά το 12. Τότε έγινε με βελτίωση. Βιάστηκε. Βιάστηκε. Έτσι. Τι θέλουν να μας πάνε στο 100. Να μας πάνε κάτω από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και τις μισές τριτοκοσμιστικές και νομίζουν ότι έτσι. Κάτσε τον Κοσμάκη τώρα, εάν δώσει τον ανταγωνιστικό κάτω τη χώρα. Ναι, για να του πείσει ω επιχείρημα εκλογικό. Δεν το καταλαβαίνω. Ξέρεις τι λέει. Έχεις δίκιο, αλλά δεν το, το θα μας πάει πίσω εκεί ναι. Στις αφρικανικές χώρες. Είναι κακό για τον άνεργο. Δεν έχει καμία ελπίδα να βρει δουλειά. Η μείωση του μισθού είναι αύξηση τη ανταγωνιστικότητα. Η ανεργία είναι αύξηση ανταγωνιστικότητα. Να το πείτε. Η αύξηση και να το συγκρίνετε με τη Γερμανία, με την Ολλανδία, με τη Γαλλία. Θα βρουν από εδώ και μπρος οι άνεργοι δουλειά. Πάγωσε ο χρόνος. Καλή επιτυχία στον κύριο Δημήτρη Βίτσα που είναι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Αθηνών. Να το πούμε αυτό. Είναι γραμματέας κεντρικής πολιτικής επιτροπής. Και καλή συνέχεια στην παρουσία. Και επαναλαμβάνουμε ότι ο κύριος Λαζαρίδης μας ενημέρωσε ότι δεν θα είναι καθόλου υποψήφιος. Παρότι εφέρετο σίγουρος και σε εκλόγιμη θέση, δεν θα είναι υποψήφιος.